Κυρίες και κύριοι, ξεκινώντας από το θέμα όχι της ημέρας αλλά των ημερών, χρηματισμός από το Κατάρ, υπόθεση Καϊλή, το πιο σοβαρό σκάνδαλο στις Βρυξέλλες εδώ και δεκαετίες. Μιλάμε για σοβαρό, σοκαριστικό και διαβόητο, όπως χαρακτηρίζει το σκάνδαλο με την υπόθεση χρηματισμών, το Πολίτικο. Πολιτική θύελα προκαλεί στις Βρυξέλλες η έρευνα των βελγικών αρχών για την υπόθεση διαφθοράς με χρηματισμούς από το Κατάρ, όπου έχει εμπλακεί και η Εύα Καϊλή. Πολλοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για το πλέον σοβαρό σκάνδαλο στις Βρυξέλλες από το 1999, οπότε και τα 20 μέλη της Επιτροπής Αντέρ εξαναγκάστηκαν σε παρέτηση μετά από κατηγορίες για απάτες και κακοδιαχείριση. Υπάρχουν πολλές εξελίξεις βεβαίως για αυτό το θέμα. Έχω δίπλα μου τον Ανδρέα Σταματόπουλο, τον καλό συνάδελφο, για να μας πει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και να το συζητήσουμε. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, Χριστίνα. Πραγματικά δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας όταν το βράδυ της Παρασκευής πληροφορηθήκαμε ότι κρατείται η Εύα Καϊλή, η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, από τις δυνάμεις ασφαλείας, από την αστυνομία του Βελγίου. Τελικά μάθαμε ότι η Εύα Καϊλή μαζί με άλλα 4, μαζί με άλλα 5 άτομα είχε κρατηθεί από τις αρχές. Αργότερα την επόμενη μέρα προφόρησαν και στη σύλληψή της τους δύο τους υπόλοιπους. Επαυτοφόρο την έπιασαν. Επαυτοφόρο λέγεται έτσι. Ότι, ναι, από έτσι ό,τι ξέρουμε, ναι, ότι την έχουν πιάσει επαυτοφόρο να έχει στα χέρια της 160.000 ευρώ και άλλα 500 περίπου να έχει ο πατέρας της με μια τσάντα και να προσπαθεί να εγκαταλείψει τη χώρα. Και όλα δείχνουν ότι είναι μια υπόθεση διαφθοράς, δηλαδή αυτές είναι και οι κατηγορίες, διαφθορά, οργάνωση εγκληματικής συμμορίας και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, την οποία εμπλέκεται η Εύα Καϊλή, εμπλέκεται ο σύζυγός της, ο Ιταλός σύζυγός της. Τον οποίο τον δίνει στεγνά, διαβάζω από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Ότι δηλαδή του αποδίδει ότι αυτός τα δημιούργησε όλα, τα έκανε. Επίσης, ένας πρώην ευρωβουλευτής, ένας λομπίστας, και ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες εξελίξεις, καθώς οι βελγικές αρχές λένε ότι θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις. Δεν δίνουν πολλές πληροφορίες μέχρι στιγμής για το τι ακριβώς συμβαίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή η Εύα Καϊλή και τις επόμενες μέρες θα μάθουμε, θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές του Βελγίου εάν θα κρατηθεί μέχρι να γίνει δίκη, καθώς ενδέχεται, είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο, να είναι ύποπτη φυγής, αλλά επίσης είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να γίνει μια συμπαιγνία, δηλαδή να βρει ανθρώπους που εμπλέκονται στην υπόθεση, να τα συνεννοηθούν ώστε να καλύψουν τα ίχνη τους, να πούν τα ίδια πράγματα, να γίνει μια συνεννόηση δηλαδή. Σωστά. Για να μην υπάρξουν στοιχεία στο ακροατήριο όταν έρθει η υπόθεση στο δικαστήριο. Είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει όχι μόνο το ελληνικό αλλά το ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό και βλέπουμε, Χριστίνα, ότι υπάρχουν οι συνέπειες και στην πολιτική, είναι και πολιτικό το θέμα πέρα από ποινικό, καθώς η Εύα Καϊλή ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς βουλευτίνες, βουλεύτριες του ΠΑΣΟΚ, μία πολιτικός η οποία είχε, σύμφωνα με αυτά που διαβάζαμε, είχε λαμπρό μέλλον και παρόν. Δεύτερη και βεβαίως ο κύριος Ανδρουλάκης που είπε, που πέταξε τη βόμβα, ότι είναι ο δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα στο πολιτικό λοιπόν. Έτσι? Πάμε στο πολιτικό σκέλος και βλέπουμε τι. Βλέπουμε ότι τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πραγματικά να είναι σε πανικό και να μην μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση και να λέει κάποια πράγματα τα οποία είναι... Άλλος θα μπορούσε να τα πει χυδαία, άλλος θα μπορούσε να τα πει αστεία, καθώς δεν μπορεί να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για την δικιά του συνεργάτηδα, για τη δικιά του ευρωβουλευτή. Αυτά είναι πρωτάκουστα πράγματα. Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί τώρα δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο. Αυτό που δεν έκανε ή η δικαιολογία γιατί δεν το έκανε. Δηλαδή, τι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ήξερα ότι είχα αποφασίσει να διαγράψω, λέει, την Εύα Καϊλή. Τώρα, συγγνώμη, Ανδρέα, εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι και που δεν είμαστε και στην Αθήνα, ξέραμε ότι οι σχέσεις ήταν τεταμένες και ότι υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν ξέραμε την αιτία όμως. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Λέει ο Ανδρουλάκης, είχα αποφασίσει από το καλοκαίρι να διαγράψω την Εύα Καϊλή. Αλλά δεν το έκανα. Δηλαδή τώρα ποιο είναι το χειρότερο, ότι δεν το έκανε γιατί, ή ότι είχε αποφασίσει να τη διαγράψει και το λέει τώρα. Γιατί αν είναι αλήθεια αυτό, τότε είναι χειρότερο γιατί η πολιτική είναι η τέχνη του προβλέπειν. Οπότε αν το είχε αποφασίσει και δεν το έκανε, είναι κακός πολιτικός γιατί δεν προέβλεψε ότι θα συμβεί. Άμα έχεις πάρει αυτή την απόφαση και δεν εντάξει, την υλοποιείς. Αν εφαρμόσουμε αυτή την αρχή που λες, όσοι δεν το, τότε να μην πω, όλοι είναι εμπλεγμένοι σε όλα. Δηλαδή... Όχι, όχι. Λέμε ότι, λέει ο Ανδρουλάκης, είχα αποφασίσει να τη διαγράψω και δεν το έκανα. Άρα είναι πολύ κακή η εκτίμησή του
και πολύ λάθος οι κινήσεις του, όλες. Ναι, και... αλλά αν δεν είχε υπόψη του όλα αυτά που προφανώς δεν τα είχε. Τότε γιατί είχε αποφασίσει να τη διαγράψει? Για άλλους λόγους, βλέποντας τις κινήσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Έπρεπε να δείξει, λοιπόν την αποφασιστικότητά του, και αφού ήξερε, όπως λέει, εγώ πιστεύω ότι τα λέει τώρα αυτά, δεν είχε αποφασίσει να τη διαγράψει την Καϊλή. Τα λέει τώρα για να δικαιολογηθεί. Είναι προφάσισε αμαρτία επί Νέα Δημοκρατία και νομίζω έχουν δίκιο. Γιατί αν είχε σκοπό να τη διαγράψει, πρέπει να το είχε κάνει. Τώρα το να λέω ή θα το έκανα δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και βλέπουμε λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι υπόλογο για όλα αυτά που έκανε η κυρία Καϊλή. Γιατί δεν τα κάνει κάποιος τυχαίος. Τα έκανε ένας άνθρωπος που είχε εκλεγεί στην Ευρωβουλή 2 θητείες, ήταν παλιότερα βουλευτής. Είναι η Καϊλή ήταν και στενή συνεργάτη του Ανδρουλάκη. Από την άλλη, βέβαια, ακούς και τι λένε από την πλευρά και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ότι δηλαδή τώρα που άνοιξε το μεγάλο θέμα των υποκλοπών, πετιέται το επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας κάπου αλλού. Ναι, αυτό βέβαια θα είχε κάποια βάση αν το είχαν βγάλει ελληνικές εφημερίδες, η ελληνική εισαγγελία κτλ. Όλα είναι όμως από τη βελγική εισαγγελία και αστυνομία, οπότε δεν έχει κάποια βάση αυτό. Εδώ να πούμε βεβαίως ότι το θέμα των υποκλοπών, όλοι λένε ότι ενδεχομένως να είναι αυτός και ο λόγος που είχε παγιδευτεί το τηλέφωνο του Ανδρουλάκη. Και εδώ πρέπει να ανοίξει η συζήτηση, γιατί με όλη το νέο νομοσχέδιο που φέρνουν, τις νέες ρυθμίσεις που φέρνουν, είναι δύσκολο πλέον να παρακολουθούνται τα πολιτικά πρόσωπα. Και εδώ έρχεται το ερώτημα. Αν αύριο το πρωί λοιπόν έχει ΑΕΠ στοιχεία για το Χ Ανδρουλάκη, για τη Χ Καϊλή, ότι εμπλέκεται σε κάποιο αδίκημα, πόσο εύκολο, και αυτό είναι μια υβριδική απειλή τώρα, πόσο εύκολο θα είναι ο εισαγγελέας να υπογράψει ότι γίνεται δεκτό το αίτημα παρακολούθησης του πολιτικού? Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που μου διαφεύγει το όνομά του, συγχωρήστε με, το πρωί. Ο κύριος Μάντζιος. Ναι. Ο κύριος Μάντζιος το πρωί σε μια συνέντευξη στον Αντένα, νομίζω. Στον Αντένα σίγουρα, γιατί ήταν ο συνάδελφος ο Γιώργος Γρηγοριάδης που τον ρώτησε. Είπε ότι θα έπρεπε να παρακολουθεί την κυρία Καϊλή εφόσον υπήρχαν τέτοιες ενδείξεις. Και ενδεχομένως παρακολουθεί το από τις αρχές του Βελγίου. Και προφανώς έτσι. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα άλλο ερώτημα, Ανδρέα. Δηλαδή η κυρία Καϊλή ήταν τόσο αφελής που λειτουργούσε με τόση... Γιατί αυτό σχολιάζονταν πάρα πολύ από δημοσιογράφους συναδέλφους που παρακολουθούν το ρεπορτάζ στο Ευρωπαϊκό και στις Βρυξέλλες, ότι πηγαινόταν στο Κατάρ, γενικά δεν πρόσεχε. Με όλα αυτά που έχουν ανοίξει, με το Predator, με όλα. Δεν θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτική? Η Εύα Καϊλή κινήθηκε θεσμικά, δηλαδή πήγε με τη θέση της ως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου στο Κατάρ, έκανε τις συναντήσεις, και μετά όταν πήρε το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο, τη διοργάνωση στο Κατάρ, άρχισαν πολλοί να λένε «Μα δεν πρέπει, εκεί δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υπάρχει δημοκρατία, καταπατούνται τα πάντα». Και υπήρχαν σκέψεις κάποιων χωρών να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελλο, να μην στείλουν σε εθνικές ομάδες. Οπότε και εμφανίζεται η Εύα Καϊλή και κάποιοι άλλοι, και με τις ομιλίες του Ευρωκοινοβουλίου. Έκανε μπαμ πάντως, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης ήταν κατά σε πολλές από τις ψηφοφορίες. Δεν είδαμε όμως να κάνει κάτι, να τις τραβήξει το αυτή. Αυτό που είπαμε. Ναι. Οπότε τι, βγαίνει η Καϊλή και κάποιοι άλλοι και λένε: «Όχι, παιδιά, το Κατάρ είναι καλό, έχει κάνει πρόοδο, είναι χώρα πρότυπο». Το ίδιο είπε και ο Μαργαρίτης Χινάς. Υπάρχει και βίντεο που ακριβώς λέει την ίδια φρασιολογία με την Εύα Καϊλή. Ακριβώς τα ίδια λόγια λένε. Ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι ο πιο σωστός, αλλά δεν μπορούμε να τον επιβάλλουμε σε άλλες χώρες. Είπε η Καϊλή, το ίδιο είπε και ο Σκινάς. Και ότι έχει κάνει, είναι χώρα πρότυπο. Αυτή ότι υποστήριζε, δηλαδή ότι υποστήριζε η κυρία Καϊλή, ο κ. Σκινάς, αυτό μας λέει. Υπάρχει το βίντεο, να το παίξουμε αργότερα αν θέλεις. Αλλά μου έκανε εντύπωση ακριβώς που είπαν ακριβώς τα ίδια λόγια λέγανε. Μάλιστα. Πάντως αυτή η ιστορία όλη βρωμάει και ζέχνει, και να δούμε τι ακόμη θα αποκαλυφθεί. Και βεβαίως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να επιτρέπονται, θα πρέπει να γίνονται οι παρακολουθήσεις. Η πολιτική είναι αυτή που είναι επιρρεπής σε διαφθορά, σε δωροδοκία. Αυτοί πρέπει να παρακολουθούνται. Για αν κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο το πλαίσιο, κανένας εισαγγελέας δεν θα μπορεί να υπογράφει το αίτημα αποδοχής της παρακολούθησης. Και επίσης αυτό που άκουσα, Ανδρέα, και δεν το ήξερα, είναι ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς των ευρωβουλευτών, ενώ υπόκεινται σε πλαίσιο ελέγχου σε σχέση με το lobbying, δηλαδή όταν είναι να κάνουν lobbying και να έχουν κάποιες... είναι νόμιμο. Είναι νόμιμο. Ό,τι έχει να κάνει όμως με εκπροσώπους τρίτων χωρών, δεν χρειάζεται να ενημερώσουν κανένα. Δηλαδή μπορεί να έχουν τις δοσοληψίες ελεύθερα. Δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος γι' αυτό. Οπότε εκεί μπαίνει πολύ η συζήτηση. Πολύ σωστά. Και βεβαίως, Χριστίνα, να πούμε ότι πλήττεται και το κύρος
και η εικόνα της χώρας μας, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη εν ενεργεία αυτής της... Και της Θεσσαλονίκης θέλω να πω. Ναι, αλλά γενικότερα εγώ το λέω, είναι η δεύτερη εν ενεργεία αυτής της σύνθεσης Ευρωβουλής. Έλληνας Ευρωβουλευτής είναι η Εύα Καϊλή που θα είναι στη φυλακή. Ναι, έχουμε έναν ενεργεία βουλευτή, τον Ευρωβουλευτή, τον Γιάννη Λαγό, ο οποίος είναι στην φυλακή. Ακολουθεί η Εύα Καϊλή και οι δύο κανονικά είναι Ευρωβουλευτές, δεν θα εκπέσουν του αξιώματός τους. Και πληρώνονται επίσης. Πληρώνονται κανονικά. Άλλο κουφό και αυτό, έτσι. Κουφό. Εντάξει, αυτό... Πώς, άμα έχεις καταδικαστεί και είσαι στη φυλακή, γιατί να πληρώνεσαι. Γιατί. Γιατί έχεις εκλεγεί ως μέλος του Ευρωκοινοβουλίου και δεν προβλέπεται. Δηλαδή, θα έπρεπε να προβλέπεται, λέω εγώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αλλάζει αυτό. Γιατί δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά και τους... πληρώνεται κανονικά. Δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά. Δηλαδή, ένας δημόσιος υπάλληλος, άμα μπει φυλακή, κανονικά συνεχίζεται ο μισθός να πέφτει. Μισό λεπτό, Χριστίνα. Μισό λεπτό. Γιατί εδώ συνδέεται με το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτή τη στιγμή και για τον Γιάννη Λαγό και για την Εύα Καϊλή υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ωραία, σταματούν, αναστέλλονται οι μισθοί όλοι και αν αποδειχθεί ότι ο άλλος είναι αθώος, τότε να του το δοθούν. Αυτό... Συγγνώμη. Προβλέπεται, δεν προβλέπεται αυτό. Προβλέπεται, ο λοιπόν. Γιάννης Λαγός δεν έχει καταδικαστεί σε πρώτο... Μείνε μαζί μου και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μετά. Λοιπόν,